δηλώσει στην κάμερα τη εκπομπής πρωινό έκανε το πρωί τη Δευτέρα, 20-12, η μήνα ορφανού, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα της καθώς και στο γεγονός πως δεν έχει κάνει αλλαγή φίλου. Η ηθοποιό πριν από λίγο καιρό είχε βρεθεί στο κέντρο της επικαιρότητα εξαιτία κάποιων υποστηρικτικών δηλώσεων που είχε κάνει για τον Πέτρο Φιλιππίδη. οι δηλώσει τη μήνα ορφανού για τον πατέρα τη και την αλλαγή φίλου. Η τηλεόραση μου αρέσει, ο κινηματογράφο μου αρέσει, το θέατρο όχι. Δεν μου αρέσει να πάω, να φτύσω αίμα για όλη τη διάρκεια των προβών, να έχω άγχο για τη σκηνή και να έρθει ο άλλο δωρεάν, ο οποιοδήποτε αδαεί και να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Τι λε καλέ, αλφα παπά. Πα. Αυτό δεν είναι θέατρο για μένα. Έχασα τον πατέρα μου, αλλά έτσι είναι παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται. Ένας φεύγει και ένας έρχεται. Σε αυτή τη ζωή εγώ δεν θα έχω να χάσω κανέναν δικό μου. Εάν με ενοχλούσε το ότι δεν θα είχα δικό μου παιδί δεν θα ήμουν η Μίνα, θα ήμουν ο Νταΐς ο Ηρακλής. Μου κόστησε η απώλεια του πατέρα μου για τα παιδικά μου χρόνια. Τα υπόλοιπα χρόνια, όχι, γιατί δεν ήμουν εκεί. Ότι βλέπεις το πονάς. Είμαι τόσο ειλικρινή, τόσο καθαρή με τον εαυτό μου, που μπορώ να πω ότι δεν δάκρυσα για τον μπαμπά μου, δάκρυσα όταν έφυγα από το σπίτι μου. Όταν μου είπαν να φύγω από το σπίτι, τότε εγώ ορφάνεψα ήδη. Δεν έχω αναμνήσεις από τον μπαμπά μου από τα 17 μου χρόνια και πέρα. Ο μπαμπά μου είχε πάθει αλσχάιμερ και εγκεφαλικό. Πριν συμβεί αυτό θυμάμαι μια φορά στο γάμο του αδελφού μου, που ήμουν καλεσμένη, θυμάμαι που μου λέει, κόρη μου, ψήσε μου ένα καφέ. Και εγώ πήγα και τον έψησα χωρίς να δώσω βάση σε αυτό που είπε. Δεν είμαι ψεύτης άνθρωπος, είμαι πολύ αληθινή. Όχι, δεν έχω κάνει αλλαγή φίλου, όταν με ρωτάνε μου τι δίνει, είπε χαρακτηριστικά.